Είμαι η Κάριλ Ματρισιάνα, συγγραφέας του πρώτου σε πωλήσεις βιβλίου «Η θεή της νέας εποχής» και παραγωγός του ομώνυμου ντοκιμαντέρ. Και τα δύο εντοπίζουν τις ρίζες του κινήματος της νέας εποχής και της βασικής του πρακτικής συνειδητότητας μέσω της γιόγκα, του Ινδουισμού, της θρησκείας δηλαδή της Ινδίας, μιας χώρας στην οποία γεννήθηκα και μεγάλωσα για σχεδόν 20 χρόνια. Πρόσφατα επέστρεψα στην Ινδία και είχα την ευκαιρία να πάρω συνεντεύξεις από γιόγκης, οι οποίοι προπονούν τους οπαδούς τους μέσω διάφορων σωματικών και διανοητικών ασκήσεων. Και τους ρώτησα σχετικά με τη μεταμόρφωση της γιόγκα. Ρώτησα επίσης ειδικούς από την Ινδία εάν η πρακτική της γιόγκα συνείδησης μπορεί να διαχωριστεί από την ανατολίτικη πνευματικότητά της και να χρησιμοποιηθεί ως σωματική άσκηση γυμναστικής και μόνον. Από τη δεκαετία του 80, το κίνημα της νέας εποχής, γνωστό επίσης και ως κίνημα της ανθρώπινης προοπτικής, αν και αναγνωρισμένα ριζωμένο στην ανατολική φιλοσοφία, είχε επιτυχημένα λανσάρει την πρακτική της γιόγκα και τον ανατολικό διαλογισμό στη Δύση ως επιστημονικά αποδεδειγμένα για την ωφέλεια της υγείας και της καλής ζωής. Σήμερα οι πρακτικές της γιόγκα προσφέρονται σε ποσοστό 80% στα διάφορα κέντρα υγιεινής, προωθούνται στην τηλεόραση ως τα νοτικά του σώματος και ασκήσεις ευληγησίας και προσφέρονται σε σκληρά εργαζόμενους υπαλλήλους ως ιατρικές ωφέλειες για τη σταθεροποίηση του μυαλού, τον κατευνασμό των συναισθημάτων και την χαλάρωση από τα άγχη. Κάποτε αυτή η πρακτική ήταν κυριολεκτικά αναγνωρισμένη από την Εκκλησία ως τμήμα της Ινδουιστικής θρησκείας. Σήμερα η γιόγκα εξασκείται από χριστιανούς και προωθείται με πολλές μορφές ασκήσεων ως χριστιανική ψυχοσωματική εκγύμναση και ως ένα πνευματικό όχημα ικανό να προάγει μια πλουσιότερη σε εμπειρίες χριστιανική πορεία. Πόσο ο ανατολικός μυστικισμός της Ινδίας απέκτησε πρόσβαση στην Δύση μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα και εμφανίστηκε να αλλάζει ολοκληρωτικά το έντονο του μήνυμα? Για κάποιες απαντήσεις δεν χρειάζεται παρά να πάμε πίσω στη δεκαετία του 60, στη γέννηση της γενιάς των χίπης, της ψυχεδελικής κουλτούρας, των ψυχότροπων ναρκωτικών και των ηρών μιας εποχής, των Beatles. The Beatles. Οι Beatles, η μεγαλύτερη μουσική πράξη του 20ου αιώνα. Ένα φαινόμενο των 60s που επηρέασε τα 70s και άλλαξε τη μουσική βιομηχανία, τα οπτικά μέσα και την κοινωνική αντίληψη για πάντα. Στα 60s, οι ταλαντούχοι τέσσερις από το Liverpool της Αγγλίας, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison και Ringo Starr, έκαναν διάσημο έναν καινοτόμο ήχο από την πόλη τους στον ποταμό Mersey. Μέσα σε μια δεκαετία ήσαν οι επιφανείς δημιουργοί της μουσικής των 60s που περιλάμβανε μουσικά είδη όπως η folk, η rock, η reggae, τα blues, η hard rock και ένα μουσικό ιδίωμα που ονομάστηκε ψυχεδέλεια, εμπνευσμένο από την απόπειρα αναπαραγωγής εναλλακτικής κατάστασης συνειδήσεως μέσω οπτικών, στιχουργικών και ηχητικών μεθόδων. Οι Beatles ήσαν οργανικοί υπερέχοντες στην μουσική, την μόδα, το στυλ και τις αντιλήψεις που αντανακλούσαν το πνεύμα της εποχής τους. Ήταν της γενιάς που περιέλαμβανε την ενασχόληση με τους πειραματισμούς με ναρκωτικά και την αναζήτηση για μυστικιστικές εμπειρίες. Καθώς η χρήση των ναρκωτικών από τους Beatles αυξήθηκε, οδηγήθηκαν σε μια νέα φρέσκια μουσική δεξιότητα που αντανακλούσε την εμπλοκή τους στα χημικά που μετέβαλαν την εγκεφαλική δραστηριότητα. Εκατομμύρια οπαδοί τους μιμήθηκαν την φιλοσοφική επιδίωξή τους για ειρήνη και αγάπη, την χρήση παρεστησιογόνων και τους ακολούθησαν στον τελικό τους αναγκαλισμό της ανατολικής πνευματικότητας, του ανατολίτικου μυστικισμού και του διαλογισμού της γιόγκα.
Ο Πολ Μακκάρνεϊ παραδέχεται πως καθώς οι Beatles απέκτησαν περισσότερη φήμη και χρήματα και η χρήση των ναρκωτικών έγινε περισσότερο σκληρή, συνειδητοποίησαν και αντιλήφθησαν την προσωπική τους πνευματική πείνα και άρχισαν να ψάχνουν για απαντήσεις στην ζωή. Ακριβώς ένεκα των ενδιαφέροντος του George Harrison για το σιτάρ, ενός μουσικού οργάνου από την Ινδία, ο ίδιος γοητεύθηκε από την Ινδική μουσική και από την κουλτούρα και τη θρησκεία που παρέσσεραν τους Beatles στις Ινδουιστικές διδασκαλίες ενός Ινδουιστή μυστικιστή και του μήνυματός του για τη δύναμη της Yoga. Το 1967 οι Beatles συνέστησαν την γιόγκα του Ινδουισμού στους οπαδούς τους όταν ταξίδεψαν στο Ρίκες της Ινδίας, σπίτι του Μαχαρίσι Μαχέσ Γιόγκη, ιδρυτή της σχολής του υπερβατικού διαλογισμού, που σύντομα έγινε γνωστό σε εκατομμύρια ως TM. Ο υπερβατικός διαλογισμός αρχικά παρουσίαζε και τιμούσε με περηφάνεια τις Ινδουιστικές του ρίζες και αποκολούσε τον εαυτό του ως το κίνημα της πνευματικής αναγέννησης, αλλά αργότερα όταν απέκτηνε το μήνυμά του στον κόσμο, παρουσίαζε τον εαυτό του ως επιστήμη. Και άλλαξε το όνομά του ως η επιστήμη της δημιουργικής διανόησης. Ο Τζον Λένον είπε στον παγκόσμιο τύπο «Πηγαίνουμε στην Ινδία για να μελετήσουμε τον υπερβατικό διαλογισμό σωστά. Θέλουμε να τον μάθουμε σωστά έτσι ώστε να τον προπαγανδίσουμε και να πουλήσουμε την ιδέα αυτή στον κάθε ένα. Έτσι σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε την δύναμή μας τώρα. Πάντα μας αποκαλούσαν ηγέτες της νεολαίας και πιστεύουμε πως αυτός είναι ένας καλός τρόπος για να δώσουμε στην νεολαία έναν οδηγό. Δεν χρειάζεται να είναι θρησκεία αν οι άνθρωποι δεν θέλουν να την συνδέσουν με τη θρησκεία. Είναι όλα στο μυαλό. Ένας τρόπος για να ηρεμήσεις τις εντάσεις, να ενδυναμώσεις την αλλοκατανόηση και να κάνεις τους ανθρώπους πιο χαλαρούς. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε η θεώρηση του υπερβατικού διαλογισμού ως μη θρησκευτικού και το λανσάρισμά του στην Δύση ως επιστήμη του μυαλού. Ο διαλογισμός της Yoga, αναγνωρισμένος στην Ανατολή ως μυστικιστική δύναμη, ικανή να εναλλάσσει την συνείδηση, εξαπολύθηκε στα αμερικανικά κολέγια ως τεχνική χαλάρωσης και μέθοδος διαχείρισης του άγχους, διαχωρισμένος από τις ινδουιστικές του ρίζες. Το δέλεαρ του ανατολικού μυστικισμού συνέχισε να αυξάνει, καθώς η γενιά των hippies αναγνώρισε ομοιότητες στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις της Yoga και σε αυτές που λαμβάνονταν μέσω της χρήσης ναρκωτικών. Η επιείκεια του Ινδουισμού ως προς την χρήση ναρκωτικών για την βίωση θρησκευτικών εκστάσεων έτυχε καλής υποδοχής όπως και η ικανότητά του να μεταλλάσσει καταστάσεις συνειδήσεως χωρίς την χρήση ναρκωτικών. Ο George Harrison έγινε ένα αφοσιωμένο μέλος της κινήσεως Hare Krishna για τη συνείδηση καθιερωμένη από τον Swami Prabhupada. Στο πολυεπιτυχημένο hit τραγούδι του με τίτλο My Sweet Lord, δηλαδή Γλυκέ μου Κύριε, ο George Harrison ανέμειξε αποτελεσματικά ανατολική θρησκεία με παραδοσιακή δυτική σκέψη, γεννόμενος ο πρώτος που ανέμειξε επιτυχώς νεοποχήτικο μυστικισμό με την σύγχρονη δημοφιλή μουσική. Δημιούργησε πνευματικό μείγμα με το να αναλλάσσει τα ονόματα ανατολικών θεοτήτων όπως ο Κρίσνα και ο Ράμα, με βιβλικούς λατρευτικούς λεκτικούς τύπους όπως Αλληλούια και Κύριος ο Θεός. Ο συγχρονισμός των Beatles ξεκίνησε μια πολιτισμική επανάσταση. Ινδοί μυστικιστές, γκουρού, σουάμις, γιόγκις και μπάγκουανς εισέβαλαν στη Δύση και έγιναν γνώριμα ονόματα της καθημερινής ζωής, όπως και διάφοροι τύποι της γιόγκα θεωρήσεως του ανατολικού διαλογισμού. Ακόμα και οι Ινδουιστικές θρησκευτικές μαθητείες όπως η χορτοφαγία για ανώτερη πνευματική αγνότητα και η διδασκαλία της μετανσαρκώσεως, πως δηλαδή ένα πρόσωπο μεταθάνατον μπορεί να επιστρέψει μέσα σε άλλο σώμα, έγιναν θετικές πνευματικές επιλογές στον παραδοσιακό δυτικό τρόπο σκέψης. Ο Τζον Λένον είχε επιτυχημένα κατορθώσει τον στόχο του να μεταδώσει τα πιστεύω της Ινδίας στον κάθε ένα, αλλά όταν δημοσίως ανακοίνωσε πως οι Beatles ήσαν μεγαλύτεροι από τον Ιησού, ούτε η δικαίωσή του από τον παγκόσμιο τύπο βοήθησε. Αναφορικά με την Αγγλία, το ότι δηλαδή εμείς σημαίνουμε περισσότερα στα παιδιά από ό,τι ο Ιησούς σήμαινε, ή η θρησκεία εκείνη την εποχή, δεν είναι μια δήλωση που έκανα για να προκαλέσω, απλά το έλεγα σαν ένα γεγονός. Αυτό του το σχόλιο εξαπέλυσε μια παγκόσμια αντίδραση ενάντια στους Beatles. Οι δίσκοι τους απαγορεύτηκαν και κάηκαν σε όλη την Αμερική και σε άλλες χώρες. Αλλά η κοινωνική και πνευματική αναστάτωση των 60s ήταν ήδη στον δρόμο της με τους Beatles να παίζουν έναν οργανικό ρόλο σε αυτήν. Η θρησκευτική και πολιτική επιρροή των Beatles είχε μακροπρόθεσμα αποτελέσματα στην δεκαετία του 70 και στις επερχόμενες γενναίες.
Ο πολιτικο-θρησκευτικός συγχρονισμός που ξεκίνησε με την συγχώνευση της ανατολικής πνευματικότητας, συνδυαζόμενη με την δυτική κουλτούρα, εξακολουθεί να λαμβάνει ραγδαία αποδοχή παγκοσμίως. Η Vale Curath, συγγραφέας του βιβλίου «Το φιλί του Θεού, ένα ταξίδι προς τον αυθεντικό διαφωτισμό», ήταν μέλος της καλιφορνέζικης χίπικης κουλτούρας και όπως οι Beatles πειραματίζονταν με ψυχεδελικά ναρκωτικά. Ενώ απολάμβανε τη διανοητική επέκταση της μεταβαλλόμενης καταστάσεως συνειδήσεως, αλλά θέλοντας να αποφύγει το ρίσκο της έντονης καταχρήσεως στο σωματικό επίπεδο, η Vale αποφάσισε να ακολουθήσει τον μυστικιστή διδάσκαλο των Beatles, Maharishi Mahesh Yogi. Έγινε καθηγήτρια του υπερβατικού διαλογισμού, γνωστού ως TM. Ήμουν πραγματικά γόνιμο έδαφος, ήμουν πραγματικά ανοιχτή για κάτι σαν τον υπερβατικό διαλογισμό και όταν ήρθε στο Πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϊ, καλά διαφημισμένος, με μεγάλες αφίσες, σαν ένα πενταετές σχέδιο για συνειδησιακή μακαριότητα, έφαγα το δόλωμα έτσι απλά. Ο Μάικλ Γκρέιμ, συγγραφέας του βιβλίου «Η εμπειρία της απόλυτης αλήθειας», ήταν ένας φλογερός ασκούμενος του ανατολικού διαλογισμού και της γιόγκα για πάνω από 30 χρόνια και εξηγεί γιατί επιδίωξε την διανοητική επέκταση της συνειδήσεως όχι μέσω των ναρκωτικών, αλλά της ανατολικής φιλοσοφίας. Στράφηκα στον ανατολικό μυστικισμό, ξεκινώντας περίπου στην ηλικία των 16 χρόνων. Διάβασα μερικά βιβλία που ο πατέρας μου είχε και ήμουν πολύ ενθουσιασμένος από την υπόσχεση της ανατολικής πνευματικής παράδοσης για μια ζωή ελεύθερη από δεινά, γεμάτη προσωπική μεταμόρφωση και εμπειρία της ανώτερης αλήθειας. Και αυτό με έπιασε. Είχα μια αίσθηση κενότητας μέσα μου. Δεν ήξερα πραγματικά ποια ήμουν. Πάλευα με ζητήματα ταυτότητας και ένα συνέστημα ότι δεν ήξερα πού πήγαινα και τι ακριβώς είναι η ζωή. Και σκέφτηκα πως πιθανόν ο υπερβατικός διαλογισμός θα έδινε περισσότερο νόημα στη ζωή μου και ότι αυτό θα αφαιρούσε κάποια από την ανησυχία ή το συνέστημα να αναρωτιέμαι τι πρόκειται να γίνει. Μας υποσχέθηκε μακαριότητα. Ξεκίνησα την γιόγκα και τον διαλογισμό στην Μελβούρνη της Αυστραλίας. Βρήκα πως ο διαλογισμός είναι μια πολύ κουραστική πρακτική, αλλά 3 χρόνια αργότερα βρήκα τον εαυτό μου στην Ινδία στα πόδια του Σουάμι Μακτούντα και της Παραμαχάνσα. Αργότερα έγινε ένας αρκετά φημισμένος δάσκαλος του διαλογισμού. Ο Δ. Τζοτήρο είναι ένας καθηγητής κολεγίου, συγγραφέας και ειδικός στον Ινδουισμό και τη γιόγκα. Το πρώτο βήμα για την εφαρμογή της γιόγκα είναι πάντοτε στο σωματικό επίπεδο. Μόνο όταν είσαι ικανός να ελέγξεις τη διαδικασία της σκέψεώς σου, προχωράς στο δεύτερο επίπεδο. Το δεύτερο επίπεδο είναι το πνευματικό επίπεδο. Πρώτα νομίζω πως η γιόγκα είναι μια διαδικασία σωματικής ασκήσεως που οδηγούσε σε μεγαλύτερη υγεία και καλύτερη σωματική ζωτικότητα, ενώ γνώριζα επίσης πως συνοδεύονταν από τον διαλογισμό, αλλά όταν πρώτα ξεκίνησα δεν ήμουν σίγουρος για τον συσχετισμό των δύο. Ο Δ. George Alexander, συγγραφέας του βιβλίου «Γιόγκα, η αλήθεια πίσω από την στάση». Σήμερα στην Δύση, περίπου 35 εκατομμύρια Αμερικανοί ασχολούνται με την γιόγκα και την αντιμετωπίζουν σαν σωματική εκγύμναση. Γιόγκα είναι μια ινδουιστική λέξη. Είναι μια ινδουιστική πειθαρχία για να γίνεις ένα με την συμπαντική συνείδηση. Που σημαίνει να γίνεις ένα με τον Θεό. Ποιον Θεό? Τον Μπράμα. Τον Ινδουιστικό Θεό. Υπάρχουν πολλά μονοπάτια για την γιόγκα. Στο ιερό κείμενο, για παράδειγμα, του Ινδουισμού, το Bhagavad Gita, υποδεικνύονται 3 διαφορετικά μονοπάτια, πρώτα απ' όλα. Η Bhakti Veda Lohuhari είναι η συγκέντρωση σε μία θεότητα. Μετά, η Jnana Yoga είναι η συγκέντρωση στην σοφία. Ενώ υπάρχει και η Karma Yoga, που βασίζεται σε άλλες τεχνικές. Έχουμε έναν αριθμό από γιόγκα. Η γιόγκα δεν είναι μία οντότητα, αλλά υπάρχει μία ευρεία ποικιλία από αυτές. Κάθε γιόγκα έχει μία σωματική όψη και μία πνευματική. Η σωματική έχει να κάνει με τον έλεγχο του υλικού σώματος. Ο έλεγχος της αναπνοής, για παράδειγμα, ο έλεγχος του μυαλού, την δραστηριότητα δηλαδή της σκέψεως, ο έλεγχος των σωματικών κινήσεων. Έτσι λοιπόν, η χρονικά οριοθετημένη συμπεριφορά για να πειθαρχήσει το σώμα το πρωί και το βράδυ. Πώς να ελεγχθεί, παραδείγματος χάρη, η κίνηση των εντέρων. Όλες αυτές είναι οι μορφές του σωματικού μέρους της γιόγκα.
Εάν εξασκείς Νιάνα Γιόγκα ή μάλλον Αράουζ Γιόγκα, η πρωταρχική σκοπιμότητα αυτής της τεχνικής είναι να φέρει το μυαλό στην απόλυτη ακινησία και να επικεντρώσει το μυαλό με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο σε έναν ήχο ή μία δόνηση ή μία εικόνα, όπως είναι στην θιβετιανή Μαχαγιάνα Γιόγκα παράδοση του Βουδισμού, που φέρνει το μυαλό σε μία κατάσταση ειρήνης, τέτοια όπου αποκάλυψη μπορεί να συμβεί, εμπειρική εμβάθυνση σε ένα ανώτερο επίπεδο αλήθειας ή μιας άλλης αλήθειας. Έτσι λοιπόν είναι ένας τρόπος για να χειρίζεσαι το μυαλό και να ενεργοποιείς διαφορετικές εμπειρίες, διοράσεις ή γνώσεις που υποτίθεται πως είναι συνδεδεμένες με την κατανόηση ανώτερων πραγματικότητων. Σύμφωνα με τον Ινδουισμό, η ανώτερη πραγματικότητα είναι να αντιληφθεί κάποιος τη θεότητά του. Ο Ινδουισμός σέβεται τα πάντα ως θεότητες, τις αγελάδες στους δρόμους, τις μαϊμούδες στις πόλεις, τα πλάσματα που είναι μισοί άνθρωποι, μισά ζώα στα είδωλα. Αλλά ο ανώτερος στόχος είναι η συνειδητοποίηση κάποιου της προσωπικής του θεότητας ή θεϊκής συνείδησης. Αυτή η συνειδητοποίηση μπορεί να βιωθεί μέσα από άμεση αντίληψη, βαθιά μέσα από το μυαλό κάποιου, ένα μέρος γνωστό ως το κάθισμα της συγκεντρωμένης σοφίας. Μια περιοχή ανάμεσα στα βλέφαρα που είναι γνωστή ως το τρίτο μάτι. Αποκαλείται επίσης και το έκτο τσάκρα που σημαίνει τροχός και αναγνωρίζεται ως ψυχική ενέργεια. Τα άλλα τσάκρας λέγεται πως βρίσκονται κατά μήκος της σπονδυλικής στήλης, ξεκινώντας από τη βάση του σώματος, ανθίζοντας προς την κορυφή, συναντιούνται στο άγνα που σημαίνει προσταγή. Εδώ στο σημείο άγνα είναι εκεί όπου όλες οι εμπειρίες συγκεντρώνονται σε απόλυτη συγκέντρωση και πιστεύεται επίσης πως είναι η βάση ολόκληρης της δημιουργίας αυτής καθ' αυτής. Σε αυτό το ξενοδοχείο όπου διέμενα, κάθε πρωί ο τοπικός ιερέας θα έρχονταν για να αφιερώσει τις τελετουργικές προσευχές στους θεούς. Θα έπρεπε να προετοιμάσει το άρτη, την εωτή δηλαδή του φωτός, μέσω της φωτιάς. Έπρεπε να αναμίξει το ερυθρό κυνάβαρι, το μείγμα για τον μπίντι ή κουνκούν, την κουκίδα σημείο ανάμεσα στα βλέφαρα. Αυτό το μπίντι ή κουνκούν θεωρείται πως διατηρεί ψυχική ενέργεια στο ανθρώπινο σώμα και ελέγχει τα διάφορα επίπεδα συγκέντρωσης. Εδώ ο διαχειριστής του ξενοδοχείου εξηγεί πως το μπίντι ή κουνκούν και η φωτιά άρτη προετοιμάζεται όχι μόνο για τους θεούς, αλλά και για τους καλεσμένους του ξενοδοχείου που θεωρούνται ως θεοί. Για τους θεούς μας τοποθετούμε αυτό το κουνκούν σαν παράδοση. Ο καλεσμένος είναι ο θεός μας. Οι καλεσμένοι που έρχονται εδώ είναι οι θεοί μας. Κάνουμε το άρτη λοιπόν και το μπίντι για αυτούς. Είναι σαν θεοί μας. Στον Ινδουισμό έχουν περισσότερους από 330 εκατομμύρια θεούς. Αυτό σημαίνει πως όλοι και όλα είναι Θεός. Οτιδήποτε βλέπεις και αγγίζεις είναι Θεός. Ο Θεός Ήλιος, ο Θεός Σελήνη. Άρα ο άνθρωπος και η φύση, ο άνθρωπος και τα ζώα είναι ένα. Η ιδέα του ιδεολογισμού είναι πως επικοινωνείς εμπειρικά με τον εσωτερό εαυτό σου. Όταν αναγνωρίζεις όπως έχει πως είσαι ένα με τον Θεό, η πανομοιότυπος με τον Θεό, τον Θεό μέσα σου, τον εσωτερό εαυτό σου, είναι και οι δύο όμοι. Και η ιδέα του διαλογιζόμενου είναι να έχει μια εμπειρική εκτίμηση του Θεού μέσα του. Ο κλασικός Ινδουισμός και η Γιόγκα, που είναι συνώνυμοι, ισχυρίζονται ότι αυτό το σύμπαν μέσα στο οποίο ζούμε και τμήμα του οποίου είμαστε, είναι προβολή του Μπράμα, του Άπειρου, τους πάντες εναγκαλιζόμενου και πάντα μακάριου ανώτερου όντος, που είναι η συνείδησή μας. Ο Σίβα είναι επίσης μία απρόσωπη δύναμη και Θεός και αιώνια συνείδηση. Η σύζυγός του, η θεά Σάκτη, είναι η δημιουργική του δύναμη. Αμφότερες αυτές οι αρχές δεν μπορούν να είναι ξεχωριστές οντότητες. Είναι δύο πόλοι του ίδιου όντος που βιώνει τον εαυτό του. Σύμφωνα με την επιθυμία του Σίβα και κάτω από την επιρροή της Σάκτη, εμείς τα έμβια όντα ταυτιζόμαστε με υλικά και διανοητικά αντικείμενα και αισθανόμαστε ανολοκλήρωτοι, διότι δεν είμαστε συνδεδεμένοι με τον Σίβα, την αιώνια συνείδηση. Ο Δόκτωρ Βίκτορ Τσάουντρι, ένας από τους κορυφαίους χειρούργους καρκίνου στην Ινδία, είναι επίσης ένας γνωστός ομιλητής και συγγραφέας πολλών βιβλίων. Η λέξη yoga σημαίνει ουσιαστικά ένωση. Είναι τόσο απλό όσον αφορά τη σημασία της. Και ο σκοπός αυτής της ενώσεως είναι, σύμφωνα με όσους επιδιώκουν την άποψη πως υπάρχει μία δύναμη ονομαζόμενη Κουνταλίνη, η οποία βρίσκεται στην βάση της σπονδυλικής στήλης και η οποία είναι σαν ένα είδος σπυροδούς ερπετού.
Και η ιδέα είναι πως όταν αυτή η ένωση λαμβάνει χώρα, αυτό το ερπετό ξετυλίγεται και ταξιδεύει μέσα στα μυαλά και απελευθερώνει το τρίτο μάτι. Το τρίτο μάτι συμβολίζει τον Θεό Σίβα. Στον Ινδουισμό το ερπετό είναι μια πολύ εξέχουσα θεότητα και πολλοί άνθρωποι λατρεύουν φίδια. Έχω δει πολλούς ναούς λατρείας των φιδιών και των ερπετών εδώ στην Ινδία. Εάν δείτε την απεικόνιση του άρχοντα Σίβα στον Ινδουισμό, θα παρατηρήσετε ένα φίδι τυλιγμένο γύρω από το λαιμό του. Πιστεύουν πως η δύναμη του ερπετού βρίσκεται σε κάθε πρόσωπο και πως η δύναμη του ερπετού κοιμάται μέσα μας. Με την εξάσκηση της γιόγκα μπορείς να αφυπνίσεις αυτήν τη δύναμη που λέγεται κουνταλίνη, και μάλιστα κουνταλίνη είναι και ένα είδος φιδιού κόμπρα. Όταν λοιπόν η δύναμη κουνταλίνη ξυπνά, πηγαίνει επάνω ως τον εγκέφαλο και ξυπνά την ψυχική δύναμη. Στις περισσότερες κουλτούρες, το ερπετό αναγνωρίζεται ως θετική ύπαρξη και λατρεύεται για τη σοφία του. Μόνο στη Βίβλο το ερπετό περιγράφεται ως ο αντίπαλος του Δημιουργού Θεού. Ένας φετεριστής που επιθυμεί να πάρει τη δίκαιη θέση του Θεού στο μυαλό των ανθρώπων. Στον Ινδουισμό αποκαλείται κουνταλίνη και πιστεύεται πως είναι ικανή να αφυπνιστεί μέσω του διαλογισμού της γιόγκα και να προσδώσει στον ασκούμενο μία αντίληψη του Θεού, μία ακινησία, μία θεϊκή συνείδηση. Η αφύπνιση που εγώ έλαβα από τον Μουκτανάντα ονομάζονταν και θεωρούνταν ως η αφύπνιση της κουνταλίνης άκτη. Κουνταλίνη, η δύναμη του ερπετού δηλαδή, μου έδωσε μία πολύ θετική όθηση. Ήταν η διάνοια της ζωτικής ενέργειας, ήταν θεϊκή όσον αφορά την πρόληψή της. Και η εμπειρία που είχα από αυτήν ήταν μια ανερχόμενη δύναμη από καιρό σε καιρό. Και βίωσα το άνθισμα του τσάκρα στο στομάχι μια συγκεκριμένη ημέρα όταν ήταν τρυπημένο, αλλά κατά μεγάλο ποσοστό η μορφή εμπειρίας που ο Μουκτανάντα μετέδιδε σε άλλους ανθρώπους φαίνεται να έχει ένα ευρύτερο περιεχόμενο, πιο εκτεταμένο από την σχετικά γνώριμη άνοδο του ενεργειακού ρεύματος που ανέρχεται διαδοχικά τα τσάκρας, φτάνοντας μέχρι την κορονίδα τους. Έτσι λοιπόν είχα στιγμές εμπειρίας της κουνταλίνη, αλλά οι χαρισματικές πνευματικές εμπειρίες που είχα ήταν πολύ πιο ευρύτερες από αυτήν της κουνταλίνη. Η συγγραφέας Τζιν Λιν, μιλήτρια και αυθεντία στον χώρο του περιφυσικού, ζει στη Μαλαισία. Η γιόγκα είναι ουσιαστικά μια μορφή πνευματικής ασκήσεως και εκείνοι που την εφαρμόζουν θα αισθανθούν πως γεμίζουν με το πνεύμα της γιόγκα, που είναι το πνεύμα του ερπετού. Όταν το πνεύμα της κουνταλίνη ξετυλίγεται, παρατηρείται μια ερπετοειδής μορφή κινήσεως του σώματος. Γι' αυτό πολλά από τα είδη γιόγκα έχουν ερπετοειδείς κινήσεις. Και μπορείτε να το δείτε αυτό. Αυτό είναι ένα κομμάτι από τις πολύ περίεργες κινήσεις αυτής της μεθόδου. Δεν νομίζω πως μπορούμε να διαχωρίσουμε την πρακτική της γιόγκα από το πνευματικό της πεδίο, διότι κάθε μορφή των κινήσεων της γιόγκα απορρέει από το ερπετό. Και υπάρχει μια καθοδήγηση πίσω από αυτήν, οπότε κάθε πρόσωπο που εφαρμόζει γιόγκα προσκυνά απευθείας το Θεό του ερπετού. Η εμπειρία της κουνταλίνη κλασικά έχει περιγραφεί από τον Sir John Woodruff, ο οποίος έχει μιλήσει για αυτήν τόσο στην δυτική όσο και στην ανατολική παράδοση και σχετίζεται με την ανερχόμενη ενέργεια που διέρχεται ανάμεσα στα πλέγματα των τσάκρας στην βάση, το μούλαντα δηλαδή σημείο τσάκρα, και την κορυφή της μοντελικής στήλης, το σημείο τσάκρα σαχάθρα. Καθώς λοιπόν τα πλέγματα τρυπιούνται διαχρονικά, όλα τα 72 ενεργειακά κανάλια αναδύονται από το μυαλό και το σώμα και εξαγνίζονται. Και η ιδέα είναι πως μέσα από αυτόν τον εξαγνισμό είσαι ικανός να αποκτήσεις πρόσβαση σε μια εμπειρική εκτίμηση της ανώτερης αλήθειας ή του Θεού. Συνεχίζεις στο δεύτερο επίπεδο. Το δεύτερο επίπεδο είναι το πνευματικό επίπεδο, προσπαθώντας να αναπτύξεις την σκέψη πως δεν είσαι ένα ανθρώπινο συνολικά, αλλά πως είσαι πέραν του ανθρώπινου σώματος. Έχεις ταυτότητα με την θεότητα, έχεις θείες ποιότητες και αργά καθώς εξακολουθείς να διαλογίζεσαι, φτάνεις σε μια θέση ή κατάσταση ίση με τον Θεό. Η ιδέα του διαλογισμού είναι πως επικοινωνείς εμπειρικά με τον εσωτερό εαυτό σου. Και μάλιστα η περίφημη δήλωση που έρχεται από την Ανατολή είναι «Είμαι ο Μπράμα».
Δηλαδή ο Θεός ή εκείνος είμαι εγώ. Άρα η αντίληψη είναι να έχεις την εμπειρία ευθυγραμμίσεως της ταυτότητάς σου με αυτήν του Θεού. Στην Βίβλο, το Ερπετό παρέσυρε την Εύα με την πονηριά του και αποπλάνησε το μυαλό της, διαφθείροντάς την από την ειλικρινή και ολόκαρδη αφοσίωση στον Θεό. Την εξαπάτησε με το να την κάνει να πιστέψει ένα ψέμα, πως μέσω της λογικής της θα μπορούσε να γίνει Θεός, και ειρωνικά το ίδιο διδάσκει η έγερση της δύναμης του φιδιού μέσω της γιόγκα και της μεταβαλλόμενης συνειδησιακής καταστάσεως που επιφέρει η κουνταλίνη στο σώμα, εξαπατώντας όλους όσους την εφαρμόζουν με το ίδιο ψέμα. Η Βίβλος λέει πως το ίδιο αρχαίο Ερπετό, ο Δράκον, προσπαθεί να εξαπατήσει ολόκληρο τον κόσμο, και το πνεύμα του Ερπετού προσπαθεί να εξαπατήσει ολόκληρο τον κόσμο και να καταλάβει το σώμα του. Αισθάνθηκα άμεσα μία αλλαγή πάνω μου. Αισθάνθηκα άμεσα την ένταση να φεύγει από εμένα. Αυτό που ιθανώς που με τράβηξε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο ήταν η εκπληκτική και γεμάτη δονήσεις, χαρισματική αφύπνιση που έλαβα από τον Μουκτανάντα και η οποία εκδηλώθηκε σε μένα σαν μία συνεχής κίνηση ενέργειας μέσα μου. Άρχισα να έχω πνευματικές εμπειρίες. Άρχισα να έχω οράματα τη νύχτα και άρχισα να έχω ψυχικές εμπειρίες. Η ενέργεια που δέχτηκα διαμόρφωνε τον εαυτό της σαν μια διαδικασία κλασικού χορού ή μιλούσε σε διάφορες γλώσσες ή σε αυθόρμητες περιόδους ρυθμικής αναπνοής ή στιγμές απόλυτης ηρεμίας. Έβλεπα φώτα και τις κινήσεις του σώματός μου σε όλες τις εκπληκτικές μορφές και σχήματα και όλες αυτές οι κινήσεις να εκτελούνται αυθόρμητα. Απέκτησα μία αύξηση της αντιληπτικότητάς μου, θα μπορούσα να πω, σε ένα πνευματικό πεδίο. Ήταν κάτι δυναμικό, κάτι το παλόμενο, δεν ήταν κάτι με το οποίο θα έπρεπε λόγου χάρη να συνεργαστώ ή να μπω σε κάποιο ρεύμα που θα υπονοούσε την κατάσταση υστερίας ή ύπνωσης, τίποτα από όλα αυτά. Στην κυριολεξία με κατέλαβε και με χρησιμοποίησε. Μία από τις υποσχέσεις που δίνονταν σε μία δασκάλα του υπερβατικού διαλογισμού ήταν πως θα ανέπτυσε την αντίληψή σου πολύ πιο γρήγορα και κάθε φορά που κάναμε τελετή μοίησης θα επιτάχυνε αυτή η διαδικασία την εξέλιξή μας έτη φωτός μπροστά. Μπορεί να υπάρξει σωματική γιόγκα χωρίς πνευματική γιόγκα? Η απάντηση φυσικά είναι όχι, διότι είναι και οι δύο μέρος και τμήμα του ιδίου πράγματος. Ο πίθωνας, παραδείγματος χάρη, δεν είναι ένα δηλητηριώδες φίδι. Ο πίθωνας σκοτώνει με το να στραγγαλίζει περιτυλίγοντας τον εαυτό του γύρω από το θύμα του και αφού στη συνέχεια το πνίξει, αργότερα το καταπίνει. Το Bhagavad Gita, ένα ιερό Ινδουιστικό κείμενο, διδάσκει πως υπέρτατη χαρά έρχεται στον εφαρμόζοντα την γιόγκα, ο οποίος γίνεται ένα με τον Brahman, την Ινδική θεϊκή συνείδηση. Το περιοδικό Time πρόσφατα εξέθεσε μια αντίφαση σχετικά με την γιόγκα, αναφέροντας πως οι καθαρολόγοι της γιόγκα υποστηρίζουν πως ο Ινδουισμός δεν είναι σαν ένα συστατικό συνταγής που μπορεί να αποσπαστεί από την γιόγκα. Στο Ινδουιστικό Πανεπιστήμιο της Αμερικής, στο Ορλάντο της Φλόριντα, ένας καθηγητής της φιλοσοφίας γιόγκα και του ιδεολογισμού δηλώνει πως η γιόγκα είναι Ινδουισμός. Την ίδια στιγμή που χιλιάδες υποτιθέμενων χριστιανών λένε πως μπορούν να προσαρμόσουν την Ινδουιστική θρησκεία με χριστιανικούς όρους και αντιλήψεις. Ο Ινδουισμός σήμερα είναι μία από τις καθοδηγήτριες εκδόσεις της Ινδίας και παραδέχεται ότι ο Ινδουισμός είναι η ψυχή της γιόγκα, βασισμένος όπως είναι στις Ινδουιστικές γραφές και ανεπτυγμένος από τους Ινδουιστές σοφούς. Η γιόγκα ανοίγει καινούργιες και περισσότερο εκλεπτισμένες καταστάσεις του μυαλού και για να τις κατανοήσει κάποιος πρέπει να πιστεύει και να καταλαβαίνει τον Ινδουιστικό τρόπο θέασης του Θεού. Ένας χριστιανός που προσπαθεί να προσαρμόσει αυτές τις πρακτικές πιθανόν θα διαταράξει τα ίδια του τα χριστιανικά, πιστεύω. Υπάρχουν δύο διαφορετικές κοσμοθεωρίες εντελώς αντίθετες μεταξύ τους και οι οποίες αντιπαραβάλλουν τις θέσεις τους σχετικά με τη δημιουργία, το πρόσωπο του Θεού και το αιώνιο μέλλον του ανθρώπου. Ο βιβλικός λόγος διδάσκει πως ο Θεός είναι ο δημιουργός και βρίσκεται εκτός δημιουργίας, είναι προσωπικός Θεός προσωποποιημένος σε τρία πρόσωπα.
πρόσωπα, τον Πατέρα, τον Ιησού Χριστό που είναι ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, γνωστό επίσης και ως Παράκλητο. Η άποψη του βιβλικού λόγου λέει πως ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός εκπεσών από το αρχικό στάδιο της τελειότητάς του, ένεκα της επιλογής του να παρακούσει τον Θεό. Αλλά ο Θεός στην αγάπη του έχει προμηθεύσει ολοκληρωτική άφεση αμαρτιών μέσω του σχεδίου του για εξηλαίωση το εξαγνιστικό έργο του Ιησού Χριστού και την εσταύρωση. Εάν ο άνθρωπος δεν επιλέξει την οδό του Θεού σχετικά με τη σωτηρία, θα έχει επιλέξει τη συνέπεια του αιώνιου χωρισμού του από Αυτόν. Μια αιωνιότητα στην κόλαση. Το μήνυμα της Βίβλου για την ελπίδα στον Ιησού είναι τόσο για το μέλλον όσο και για το παρόν. Υπόσχεται πως ο Ιησούς θα επιστρέψει στη γη και θα βασιλεύσει για πάντα, αφού θα έχει προηγηθεί η μέρα της κρίσεως από τον Κύριο της δόξης και η αντικατάσταση της παρούσας γης από μια καινούρια, την οποία ο Ιησούς θα εδραιώσει όπως είχε υποσχεθεί λέγοντας πως θα πήγαινε να την ετοιμάσει στον οίκο του Πατρός του για όλους εκείνους που τον αγαπούν πιστά και τον υπακούουν. Η ανατολική μυστικιστική νεοεποχήτικη άποψη του κόσμου διδάσκει πως μέσα στον άνθρωπο είναι οι απαντήσεις για τη σωτηρία, μέσα από τεχνικές εναλλαγής του μυαλού, όπως η συγκέντρωση της Ινδουιστικής Γιόγκα, ο ανατολικός διαλογισμός και η πνευματική σκεπτιστικιστική προσευχή, για να ονομάσουμε μερικές. Η διατήρηση της αντιλήψεώς της είναι ο πανθεϊσμός, το ότι δηλαδή τα πάντα είναι Θεός, και ο πανενθεϊσμός, πως δηλαδή η παρουσία του Θεού βρίσκεται μέσα σε όλα. Επίσης, πως η ανθρωπότητα είναι και θεότητα, ενώ είναι απαραίτητη μια αλλαγή της συνειδήσεως και κάποιος τύπος εξελικτικής συνείδησης σε οικουμενική εμβέλεια θα σώσει τελικά την ανθρωπότητα, πηγαίνοντάς της στο επόμενό της επίπεδο. Οι νεοεποχήτες πιστεύουν πως ένας τύπος ανθρώπινου σωτήρα θα φέρει την παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια και θα θαυμάζεται ως ένας οικουμενικός πολιτικοθρησκευτικός ηγέτης. Το ενδιαφέρον είναι πως η Βίβλος μας ομιλεί για ένα τέτοιο πρόσωπο, λέγοντάς μας πως είναι ο Αντίχριστος, κάποιος υποδιόμενος στο Χριστό που θα μοιάζει να είναι εκείνος και θα ετοιμάσει τον εαυτό του για παγκόσμια επικυριαρχία πριν από την δευτέρα παρουσία του Χριστού. Για την επιτυχία μιας τέτοιας παγκόσμιας εξαπάτησης θα πρέπει ήδη να βρίσκεται σε ενεργή λειτουργία μια μαζική διαδικασία πνευματικής προετοιμασίας. Πολλοί θεωρούν το σημερινό κίνημα της νέας εποχής της συνείδησης ως την ενέδρα. Από τη δεκαετία του 60, το κίνημα της νέας εποχής αποπειράται να αναμίξει τις δύο αντίθετες αυτές αντιλήψεις, θεάσεις του κόσμου και να τις διαχωρίσει τόσο από την Ινδουιστική τους ρίζα όσο και από τη βιβλική τους παράδοση. Αλλά πιο πρόσφατα, μια συγχώνευση ανατολικού και δυτικού στοιχείου έχει διωγγωθεί μέσα στη Χριστιανική Εκκλησία, εξασκούμενη από εκατομμύρια αυξανόμενους υποστηρικτές της και αποκαλώντας τον εαυτό της χριστιανικό. Το περιοδικό Time αναφέρει πως η λεγόμενη Χριστιανική Γιόγκα κερδίζει έναν αφοσιωμένο αριθμό οπαδών, αναστατώνοντας τους καθαρολόγους Ινδουιστές και μερικούς Χριστιανούς. Στο άρθρο της Τεντώνοντας για τον Ιησού, η Σίντι Σενεωρίγκη, ιδρύτρια της αφοσίωσης στην Γιόγκα, υποστηρίζει ένα ολόκληρο νέο κίνημα πνευματικά σκεπτωμένων ατόμων που δεν προσκολούνται στα πιστεύω του Ινδουισμού ή σε αυτά της Βίβλου. Το ένα ή δύο σχόλια που έλαβα από τις δύο άκρες του φάσματος, είτε είναι Ινδουιστές είτε είναι Χριστιανοί, έχει να κάνει με το γεγονός πως υπάρχει ένα πελώριο και ευρύ σύνολο ανθρώπων στη μέση που αντιλαμβάνεται τη γιόγκα με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο από ό,τι αυτές οι ομάδες την κατανοούν. Θεωρούν πως η δυτική χρήση της γιόγκα είναι για εκείνους ωφέλιμη, όχι μόνο σωματικά, αλλά και συναισθηματικά, καθώς και πνευματικά. Έχουμε έναν τεράστιο αριθμό ανθρώπων που αποκαλούν τους εαυτούς τους χριστιανούς, αλλά που οι διδασκαλίες τους δεν βασίζονται πάνω στον λόγο του Θεού. Έτσι, αυτό έχει ως αποτέλεσμα να πιστεύουν πως μπορούν να συγχωνεύουν χριστιανική διδασκαλία με ανατολικό διαλογισμό. Είμαι μία πρωτόπειρος πάστορας, η οποία κάνει σεμινάρια για να γίνει λουθυρανός πάστορας και ελπίζω του χρόνου να έχω συμπεριλάβει όσα έμαθα στην εκπαίδευσή μου μέσα στην πρακτική μου. Δεν εφαρμόζουμε ένα συγκεκριμένο είδος γιόγκας, αλλά ένα μείγμα από γιόγκα, κάτι δηλαδή σαν υβρίδιο. Είναι τραγικό το γεγονός πως όταν έκανα τις ιατρικές μου σπουδές στα Μάντρας, η Λιθωριανή Εκκλησία του Σεμιναρίου εισήγαγε την πρώτη εισαγωγή της γιόγκα στον κύκλο μαθημάτων της σχολής μελέτης της Βίβλου. Και αυτό γίνονταν με τη συμμετοχή των παστόρων και των ενωρητών τους. Αυτή λοιπόν ήταν η εισαγωγή της γιόγκα στην ηγεσία της Εκκλησίας.
Όταν πήρα το πρώτο μάθημα στο κέντρο γυμναστικής που εκπαιδευόμουν, μπήκα μέσα και είπα στη γυναίκα που δίδασκε την τάξη, «Θέλω απλά να σου πω πως είμαι χριστιανή και δεν θα σε αφήσω να ανακατέψεις το μυαλό μου». Η εκκλησία από την οποία ήρθα μας έλεγε πως η γιόγκα δεν ήταν καλή για εμάς, διότι άνοιγε τα μυαλά μας και πως αυτό το ανοιχτό κενό υπήρχε μία προοπτική για το κακό. Η γυναίκα με κοίταξε και είπε «Είμαι και εγώ χριστιανή και δεν σκοπεύω να πειράξω το μυαλό σου». Οι χριστιανοί που λαμβάνουν μέρος στον Ινδουιστικό διαλογισμό της γιόγκα μπορεί να μην παραδίδουν οικειοθέλος στα μυαλά τους τον κλασικό Ινδουιστικό τρόπο της υποταγής, όμως μεταβάλλεται η αντίληψή τους για τον κόσμο και συμβιβάζονται όσον αφορά τις διδασκαλίες από το Λόγο του Θεού. Στον υπερβατικό διαλογισμό είχαμε διδαχθεί πως αυτή η τεχνική θα προκαλούσε τον ερχομό μας σε ένα χώρο όπου θα υπήρχε η απουσία σκέψεως, όπου το μυαλό μας ολοκληρωτικά θα άδειαζε. Μας μιλούσε λέγοντας πως είναι σαν να κατέρχεσαι τον ωκεανό και βιώνεις τον πυθμένα του ωκεανού. Είναι ένα μέρος χωρίς σκέψη και το αποκαλούσε ένα μέρος υπέρβασης όπου υπερβαίνεις τη σκέψη και όσο πιο πολύ πηγαίνεις σε αυτό το μέρος και το προσεγγίζεις, τόσο περισσότερο εξελιγμένος ή πιο κοντά στην κοσμική συνείδηση θα είσαι. Ο διαλογισμός έχει γίνει τόσο δημοφιλής σαν έκφραση στην κοινωνία μας σήμερα. Στον Ανατολικό διαλογισμό, ο κύριος σκοπός του διαλογισμού είναι η απόσπαση, διότι ο Ανατολικός διαλογισμός μας διδάσκει πως ένας λογικός νους δεν μπορεί να βρει ή να πλησιάσει την απόλυτη αλήθεια. Έτσι λοιπόν πρέπει να αποκοπείς από όλες τις λογικές σου σκέψεις και τα συναισθήματα, ώστε το μυαλό σου να αδειάσει και να φτάσεις στην συνειδητοποίησή σου, σε αυτήν δηλαδή του σύμπαντος. Οι εφαρμόζοντες τη γιόγκα πρέπει πρώτα να αντιθασεύσουν τις κινήσεις και στάσεις του διαλογισμού της γιόγκα για να βιώσουν την ακινησία του μυαλού. Η σωματική τεχνική από μόνη της, μια ινδική τελετή πυροδοτεί την υπερφυσική είσοδο της λεγόμενης παρουσίας του Θεού. Όταν άρχισα για πρώτη φορά να εξασκώ τη γιόγκα μετά την αρχική εκπαίδευση, ανακάλυψα πως μπορούσα να κάθομαι σιωπηλή και ακίνητη. Και αυτό ήταν ένα τμήμα γραφής με το οποίο δεν σχετίστηκα ποτέ πριν στο παρελθόν, γιατί δεν είμαι ένα πολύ ήρεμο και σιωπηλό άτομο. Μετά τη σωματική πρακτική της γιόγκα, όταν κάθισα ήσυχη και ακίνητη, παρατήρησα πως ήμουν στην παρουσία του Θεού με έναν τρόπο που δεν είχα γνωρίσει πριν. Όσο εξασκόμουν, τόσο βίωνα την παρουσία του Θεού. Η παρουσία όμως του Θεού μέσα στο βιβλικό περιεχόμενο δεν μπορεί να χειραγωγηθεί από τη θέληση του ανθρώπου για μια τέτοια παρουσία. Οι θέσεις της γιόγκα διευκολύνουν τις μεταβαλλόμενες καταστάσεις έτσι ώστε το μυαλό να βιώνει μια μυστικιστική παρουσία. Ο βιβλικός Θεός μπορεί να προσεγγιστεί μόνο διαμέσου του Ιησού Χριστού του Υιού του, ο οποίος κήρυξε πως «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα, ημί διεμού». Οι χριστιανοί μπορούν να διατηρήσουν μια προσωπική σύνδεση με τον Θεό, με το να μένουν συνεχώς σταθεροί στον Ιησού και να παραμένουν υπάκουοι στις εντολές του, μέσω της δύναμης του πνεύματός του. Δεν υπάρχουν σωματικές κινήσεις ή ειδικές θέσεις απαραίτητες για να φέρουν κάποιον σε κοινωνία με το πνεύμα του Θεού. Η κοινωνία επιτυγχάνεται μόνο από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Έχουμε ένα βασικό πιστεύω πως οι σωματικές στάσεις, οι στάσεις χάθα, που σχεδόν η βάση για όλα τα είδη της γιόγκα είναι αυτές οι λεγόμενες και ασάνας και τις χρησιμοποιούμε σαν μια ροή που ονομάζεται Βινιάσα. Με άλλα λόγια, δεν καθόμαστε σε μία στάση και μετά πάμε στην επόμενη, αλλά συνδέουμε τη ροή. Τη χάθα γιόγκα τη θεωρούσα πάντα ως σωματική άσκηση, δεν την είδα ποτέ ως πνευματική άσκηση. Αλλά ο Μαχαρίσι μας έλεγε πως αν το μόνο που κάναμε είναι η γιόγκα, θα φτάναμε τελικά στην κοσμική συνείδηση εξαιτίας της κουνταλίνη. Μια μυστικιστική παρουσία διεγείρεται από το μυαλό μέσα από τις κινήσεις αυτές καθ' αυτές. Η άσκηση δεν μπορεί να είναι ουδέτερη ή να διαχωριστεί από τη φιλοσοφία που δέχεται ότι μια αλλαγή στη συνείδηση θα λάβει χώρα.
Η χάθα ή σωματικές κινήσεις, οι ασάνας όπως και αν ονομάζονται, είναι σκοπίμως τοποθετημένες έτσι ώστε να καταπιέζουν ή να εξαναγκάζουν τη ροή του πνεύματος της κουνταλίνη, ενός δηλαδή πνευματικού μηνύματος, για να μετακινηθεί μέσα στο σώμα. Η γιόγκα πάλι έχει την εξωτερική μορφή και την εσωτερική μορφή. Την σωματική και την πνευματική δηλαδή. Κανένας από αυτούς τους πάστορες δεν μπορεί να ξεχωρίσει το σωματικό από το πνευματικό στοιχείο. Νομίζουν πως είναι μόνο σωματικές ασκήσεις και προσπαθούν να εισάγουν αυτήν την ιδέα στον κοινό άνθρωπο. Ο κοινός άνθρωπος όμως πάντα αστοχεί. Πολλές από τις ινδουιστικές στάσεις της γιόγκα απορρέουν από κάποια ζώα και την φύση. Ο ήλιος είναι ο αυθεντικός διδάσκαλος της γιόγκα και σήμερα, σαν αποτέλεσμα, οι περισσότεροι των Ινδών λατρεύουν τον Θεό Ήλιο. Η ηλιακή λατρεία των Ινδών βασίζει τη σημασία της στη γεωργία, αλλά προσφέροντας λατρεία ή κατευνασμό στον ήλιο ή οποιοδήποτε δημιούργημα, δεν είναι μια βιβλική διδασκαλία. Η Αγία Γραφή λέει πως μόνον ο Θεός ως δημιουργός και φωτοδότης αξίζει την ευγνωμοσύνη του ανθρώπου. Οι χριστιανοί που συγκαταλέγονται στους χρήστες οποιασδήποτε μορφής αεροβικής, η οποία συνδυάζει πνευματικές εμφυτεύσεις, τη λατρεία ή τη λήψη υποσυνείδητων μηνυμάτων με οποιαδήποτε μέσα, έχουν ουσιαστικά εμπλακεί σε τελετή παγανιστικής λατρείας. Ασκήσεις για την υγεία του σώματος πρέπει να επικεντρώνονται μόνο στο πώς θα κάνουν το σώμα υγιές, αλλά σωματικές μέθοδοι που συνδυάζουν τη διατήρηση του σώματος με την αναζήτηση για υπερφυσική παρουσία διαβαίνουν σε επικίνδυνες πνευματικές αρένες. Οι στάσεις της γιόγκα είναι σχεδιασμένες για να ενώνουν το διαλογιζόμενο με την ισχυρή θεότητα που η στάση αναπαριστά. Απλά και μόνο αλλάζοντας το όνομα σε ένα βιβλικό στοιχείο, δεν αναιρεί την πηγή της δυνάμεως από την τεχνική. Είναι ριζωμένη στην έγερση της κόμπρα και το ερπετό είναι ο πανούργος εχθρός του Θεού. Έχουμε μια ροή που αρεσκόμαστε να αποκαλούμε τη ροή της δημιουργίας. Όταν σηκώνουμε τα χέρια μας και δοξάζουμε κατά τη δοξολογία και γονατίζουμε στον Κύριο και Θεό μας. Σηκώνουμε τα χέρια μας και δοξάζουμε εκπνέοντας, προσκυνούμε κάτω στον Κύριο και Θεό μας. Ρίχνοντας τα κεφάλια μας, εισπνέουμε συγκεντρώνοντας τα πάντα στο κέντρο της καρδιάς μας. Εκπνέοντας, δώστε κάτι στην καλή δημιουργία του Θεού. Εισπνεύστε, σηκώστε τα χέρια σας και δοξάστε. Εκπνεύστε, προσκυνώντας τον Κύριο και Θεό μας. Οι άνθρωποι μπορούν να ξυπνήσουν την κουνταλίνη με ηθελημένο έλεγχο της αναπνοής, με συγκεκριμένους ρυθμούς και σχέδια που μπορούν να την αφυπνήσουν. Από την άλλη πλευρά, όταν είναι αφυπνισμένη μέσω ενός γκουρού ή κάποιου αυθόρμητου τρόπου, η αναπνοή ακολουθεί την αφύπνιση αυθόρμητα. Στην Πραναγιάνα, η αναπνοή που χρησιμοποιούν για να συνδεθούν στην τεχνική τους, όπως εγώ καταλαβαίνω, είναι αυτό που εμείς αποκαλούμε περίοδο αναπνοής στη δική μας αναπνοή. Χρησιμοποιούμε την Ουίζα αναπνοή, είναι μια σπουδαία τεχνική φυσικά και τη χρησιμοποιούμε σε πολλές εφαρμογές, τόσο στις όρθιες όσο και σε άλλες τάσεις. Η χρήση των τεχνικών αναπνοής ξυπνά τη δύναμη του φιδιού για να επιφέρει μια αλλαγή στη συνείδηση. Η χρήση της από τους χριστιανούς δεν αλλάζει την πνευματική της δύναμη ή σκοπό. Το να αποκαλούν οι χριστιανοί με άλλα ονόματα είναι προς όφελος των πνευμάτων. Δεν τους ενοχλεί να αποκαλούνται αντί ως συνδικές θεότητες, αλλά ως βιβλικά ονόματα όπως παραδείγματος χάρη Ιησούς, Άγιο Πνεύμα, Αμήν κτλ. Το μόνο που θέλουν είναι είσοδος στο μυαλό αυτού που εφαρμόζει τη γιόγκα για να σταματήσουν τις ευλογίες του Θεού και να διαφθείρουν τις γραφές του Θεού και το σχέδιό του για την ελευθερία. Στον Ιησού Χριστό. Εις το όνομα του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, η ειρήνη να είναι μαζί σας. Η αναπνοή είναι ένα πολύ σημαντικό τμήμα όλων των στάσεων της γιόγκα. Έτσι αυτό έχει πάρθει από την βιβλική διδασκαλία, για παράδειγμα, όταν ο Θεός έφτιαξε τον Αδάμ, έδωσε ζωή σε αυτόν, φυσώντας πάνω του. Έτσι αυτό έχει κατά κάποιο τρόπο υιοθετηθεί και στην γιόγκα του Ινδουισμού ως αναπνοή. Αλλά όσο πιο πολύ αναπνέεις, αυτό δεν επιφέρει κάποια αλλαγή έτσι ώστε να γίνει σαν τον Θεό.
Ας μείνουμε όλοι εκεί κρατώντας από τη μία προσευχή την αναπνοή μας την άλλη και πάλι χρησιμοποιώντας την αγαπημένη σας γραφή ή ακόμα και τη λέξη Αμήν ή το όνομα Ιησούς. Η Βίβλος ξεκάθαρα μας λέει πως υπάρχει δύναμη στα λόγια μας, άρα όταν επαναλαμβάνετε το όνομα μίας θεότητας υπάρχει δύναμη και η δύναμη έρχεται σε εσάς. Σε κάποια είδη γιόγκα ή σε κάποιες ανατολικές τεχνικές, ουσιαστικά κάνεις λεκτικές αναφορές ή καλείς ονόματα θεών, όπως το «Ομ», για παράδειγμα, το τονίζεις. Φυσικά, με τον υπερβατικό διαλογισμό, γίνεται σιωπηλά. Το «Ομ» είναι ακριβές ινδουιστικό πρότυπο της θεότητας που είναι απρόσωπη, που είναι πέραν της δημιουργίας και η οποία δεν έχει κάποιες αποδόσεις καλές ή κακές. Δεν υπάρχει διάκριση καλού και κακού. Άρα αυτή η ιδέα της απρόσωπης επίκλησης, του «Ομ» δηλαδή, χρησιμοποιείται καταχρηστικά για να προφέρει τον Χριστό κατά αυτόν τον τρόπο. Έτσι προσπαθούν να ερμηνεύσουν τον Χριστό σαν ένα πρόσωπο, μια δηλαδή δύναμη που δεν έχει ούτε καλό ούτε κακό. Ένα μάντρα είναι μια επαναλαμβανόμενη λέξη, αλλά επικεντρωμένη σε μια θεότητα. Άρα όταν επικαλείσαι αυτό το όνομα, μετά να το επαναλαμβάνεις, ψέλνοντας, προσκαλείς το συγκεκριμένο πνεύμα να έρθει σε εσένα. Εάν επικαλείς σε μία οντότητα, το πιο πιθανόν είναι να σε ακούσει και να έρθει σε εσένα και να γίνει ο πνευματικός σου οδηγός. Δεν μπορείς να αναγκάσεις τον Ιησού να έρθει στην ζωή σου, αλλά το μάντρα είναι ο τρόπος για να αναγκάσεις ένα πνεύμα να το κάνει αυτό. Η Βίβλος όμως λέει ξεκάθαρα πως δεν μπορείς να αναγκάσεις τον Ιησού να έρθει στην ζωή σου με το να επαναλαμβάνεις το όνομά Του. Ένας από τους τρόπους με τους οποίους ενθαρρύνω τους μαθητές μου για να συντονίσουν την πρακτική της γιόγκα με την πνευματική τους πρακτική είναι να σκέφτονται μία βιβλική ρίση ή γραφή ή ένα χριστιανικό μάντρα όπως τη λέξη Ιησού ή Αμήν και να συνδέσουν αυτό με το μυαλό, το πνεύμα και το σώμα τους στην πράξη. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις την οποιαδήποτε λέξη επαναλαμβάνοντάς την ξανά και ξανά. Μπορείς να επεκτείνεις την αντίληψή σου ή να γίνεις πιο χαλαρός και να ξεφορτωθείς το άγχος στο νευρικό σου σύστημα, αλλά ειλικρινά εγώ πίστευα πως στην πραγματικότητα η μέθοδος όπως αυτή κλείνει τις όποιες αναστολές του νευρικού συστήματος και δεν είναι κάτι καλό. Να αποκλείει τους ανθρώπους από την πραγματικότητα της ζωής είναι ο στόχος της γιόγκα. Το τελικό της αποτέλεσμα έχει παρόμοιες επιπτώσεις με την κατάχρηση ναρκωτικών με ψυχολογικές αλλαγές στο σώμα και τον εγκέφαλο, με εφορικές εμπειρίες, κάποιες εκ των οποίων είναι πολύ επικίνδυνες. Ο μυστικισμός και η χρήση ουσιών έχουν εκπληκτικές ομοιότητες. Και όμως, παρά τους κινδύνους, η γιόγκα προωθείται ως μια ωφέλιμη για το μυαλό και το σώμα άσκηση. Μη φανταστείτε ούτε για ένα λεπτό πως δεν θα έχει επιρροή πάνω σας. Θα επηρεάσει τον τρόπο που βλέπετε την πραγματικότητα και την άποψή σας για τον κόσμο. Υπάρχουν ισχυρά όντα που δεν πρέπει να υποτιμούνται. Ο Θεός δημιούργησε όλους τους αγγέλους, αλλά υπήρξε ένας αριθμός από αυτούς που δεν ήθελαν να υπακούσουν εκείνον. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να επαναστατήσουν και να γίνουν οι έκπτωτοι άγγελοι. Το καθήκον των έκπτωτων αγγέλων σήμερα είναι να χειραγωγούν και να μας αποσπούν από τον Θεό. Οι έκπτωτοι άγγελοι που επαναστάτησαν ενάντια στο Θεό καταφέρουν να εισέρχονται στα θύματα τους και να προβάλλονται σε όποια μορφή τους ζητηθεί. Εισέρχονται μέσω οπτικών και εικονικών τεχνικών και ακριβώς επειδή είναι ψεύτες, είναι ικανοί να χειραγωγούν το μυαλό των χριστιανών και να τους βλέπουν ως τον Ιησού ή οποιοδήποτε άλλον. Παρ' όλα αυτά, η τεχνική της επίκλησης δεν είναι λιγότερο προσβλητική για τον Θεό. Οποιαδήποτε και αν είναι η απεικόνηση, από τη στιγμή που λοιπόν κάποιος φτιάχνει ένα είδωλο από την πνευματική φαντασία κάποιου, είναι ταυτόσιμο με το σκάλισμα ενός ειδώλου με τα χέρια. Η σύνδεση με πνευματικούς οδηγούς είναι ειδωλολατρία. Κάποιες φορές θα οθήσω ανθρώπους μέσω καθοδηγούμενου αρωματισμού στο να συναντήσουν τον Ιησού για πρώτη φορά. Κάποιες φορές αφήνω τους ανθρώπους να είναι σιωπηλοί και ακίνητοι και να δημιουργήσουν τη δική τους σύνδεση ενώπιον της παρουσίας του Θεού. Η προσευχή του Πάτερ ημών που ο Ιησούς μας δίδαξε λέει «Γεννηθείτε το θέλημά σου». Είμαστε κάτω από την υποταγή στο θέλημα του Θεού στις ζωές μας, στο δικό του χρόνο και τα δικά του σχέδια. Δεν μπορούμε να εξαναγκάσουμε τον Θείο Δημιουργό να εμφανιστεί στην προσταγή μας. Οι χριστιανοί γίνονται θύματα σε αποπλανούντα πνεύματα και δόγματα δαιμόνων όταν προσκαλούν φαντασιώσεις ενσαρκωμένες σε δύναμη
περπετού για να εισέλθουν στις τελετές τους. Ακόμα και όταν τα ονόματα έχουν αλλάξει σε όρους όπως σπονδυλική ακεραιότητα ή κόμπρα, μετακινούμαστε σε αυτό που ονομάζουμε σπονδυλική ακεραιότητα και το οποίο είναι μια άλλη πλευρά της πρακτικής μας που μαθαίνουμε από το γιόγκι μας εδώ στη Μινεσότα. Ας στραφούμε προς την ουδέτερη σπονδυλική στήλη και ας ξεκουραστούμε στην κοιλιά μας. Συνδέστε τις φτέρνες σας και πιέστε τις άκρες των ποδιών σας στο πάτωμα χρησιμοποιώντας τους μυς της πλάτης σας, εισπνεύστε την κόμπρα και εκπνεύστε ακουμπώντας το κεφάλι σας δεξιά. Ξεκουραστείτε για λίγο. Εισπνεύστε μια φορά κάθε στιγμή. Και καθώς η αναπνοή ταξιδεύει κατά μήκος της σπονδυλικής στήλης, φανταστείτε πως ταξιδεύει έξω από αυτή, στα νεύρα και τους μυς, φέρνοντας την ίδια την ανάσα του Θεού σε κάθε κύτταρο του κορμιού. Ο κίνδυνος των μυστικιστικών τεχνικών οραματισμού, το να φαντάζεσαι την αναπνοή σου να ταξιδεύει ή να οραματίζεσαι μια ενέργεια να μετακινείται. Όλες αυτές οι τεχνικές είναι μεταβολές του μυαλού από τη δράση του αρχαίκα κουόφι με το ίδιο αρχαίο ψέμα, τυλιγμένο σε ψυχολογική ορολογία και ακόμα πιο ακατάλληλα με χριστιανικό λεξιλόγιο. Κάποιοι χριστιανοί πιστεύουν πως μπορείς να χριστιανοποιείς τα πάντα, συμπεριλαμβανομένης και της γιόγκα, και το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να αποκοπείς από το Ινδουιστικό της μέρος. Η Βίβλος είναι το εχειρίδιο του Δημιουργού. Εκείνος ενσάρκωσε το λόγο του με την εμφάνιση του Ιησού και μπορούμε να μάθουμε τα πάντα για τον προσωπικό μας Θεό μέσα από την Αγία Γραφή. Ο λόγος του είναι ζωντανός, διότι ο Ιησούς είναι αναισθημένος και ζωντανός. Είναι ενεργός και πιο κοφτερός από οποιοδήποτε δικό αποξήφος και είναι διαθέσιμος για τη χρήση μας στον πνευματικό πόλεμο για να ξεπεράσουμε τον έκπτωτο πνευματικό κόσμο, διότι ο Ιησούς υπερεύει τον έκπτωτο πνευματικό κόσμο και τον θάνατο. Το πνεύμα της Βίβλου είναι η αλήθεια και είναι ολοκληρωτικά ικανό να μας εξοπλίσει με την αλήθεια για να πολεμήσουμε την περιοχή του πνευματικού κόσμου και την πλάνη. Όταν η Εκκλησία αποτυγχάνει να προμηθεύσει τα μέλη της με τη γνώση της δυνάμεις του Λόγου και τα εργαλεία σε αυτόν, τότε η ελευθεριάζουσα θεολογία αυθονεί και ένα νοθευμένο Ευαγγέλιο διαχέεται στον κόσμο. Ο Μαχάτμα Γκάντι, ο Ινδιάνος γιόγκι και φιλόσοφος, ήταν κατά πολύ επηρεασμένος από την Βίβλο και είπε: «Εσείς οι χριστιανοί βλέπετε ένα ντοκουμέντο που περιέχει αρκετό δυναμίτη ικανό να τυνάξει όλο τον πολιτισμό σε κομμάτια, να αναποδογυρίσει τον κόσμο και να φέρει η ειρήνη σε έναν ρημαγμένο από τις μάχες πλανήτη. Αλλά το αντιμετωπίζετε σαν να μην ήταν τίποτε παραπάνω από ένα κομμάτι λογοτεχνίας». Η Βίβλος έχει σοφία για εμάς, αλλά έχει μια πνευματική ενέργεια την οποία ο Κύριος θέλει να λάβουμε. Σαν λάλον είδωρ. Είναι ταπεινό καθήκον κάθε χριστιανού να κρατά το σώμα του καθαρό για τη διαμονή του Αγίου Πνεύματος. Ο καλύτερος τρόπος είναι να αποφεύγετε την εκοσμίκευση συνολικά. Υπάρχουν πολλές άλλες μορφές ασκήσεως που ένας χριστιανός μπορεί να κάνει. Πρέπει να αφοσιωθεί στην μελέτη του Λόγου του Θεού και αυτή είναι η πιο θετική σκέψη. Πρέπει να ανανεώσουμε τα μυαλά μας, ούτως ώστε να μην συμπαρασυρθούμε σε αυτόν τον κόσμο, αλλά να μεταμορφωθούμε για να γίνουμε σαν τον Ιησού. Όταν ο Θεός λέει στον Ιησέ να διαλογίζεσαι τον Κύριο μέρα και νύχτα, και αυτό φυσικά μπορεί να γίνει χωρίς να αδειάσεις αναγκαστικά το μυαλό σου από το κάθε τι. Ο ανατολικός μυστικισμός διδάσκει πως δεν υπάρχει απόλυτη αλήθεια. Όλα βασίζονται στην υποκειμενικότητα και την σχετικοκρατία. Εδρεωμένος στην θεμελιακή αρχή της εξελίξεως, υποστηρίζει ότι όλα μεταλλάσσονται και αναπτύσσονται σε άλλες μορφές. Ο Θεός υποστηρίζει πως η αλήθεια είναι απόλυτη. Εκείνος είναι η αλήθεια. Εκείνος είναι ο ίδιος, χθες, σήμερα και για πάντα. Δίδει αρχές για σωστή ζωή και συμπεριφορά και θέτει ηθικά όρια για τη δική μας ύπαρξη και προστασία βασισμένες στο χαρακτήρα και την εξουσία Του. Η σημερινή πολιτικά ορθή κοινωνία στο όνομα της ελευθερίας είναι προκατηλημένη απέναντι στην αλήθεια του Θεού. Αλλά η Βίβλος προειδοποιεί: «Εστίν οδός, ειδοκεί παρά ανθρώπης ορθή είναι, τάδε τελευταία αυτής έρχεται εις πυθμένα άδου». Οι σημερινές πνευματικές επιλογές φαίνεται να παρέχουν ελευθερία, αλλά τελικά φέρνουν πνευματική δουλεία. Σε ένα μεταθανάτιο σημερινό τρόπο σκέψης δεν υπάρχει απολυτότητα, διότι οι άνθρωποι την ξεφορτώθηκαν και κάνουν ό,τι θέλουν.
Σαν αποτέλεσμα, οι άνθρωποι δεν έχουν αντίληψη των ορίων και κάνουν ό,τι τους ευχαριστεί. Ακριβώς επειδή οι άνθρωποι δεν έχουν πάρει την Βίβλο στα σοβαρά, έχουμε σήμερα δει τόσους λεγόμενους χριστιανούς να εισέρχονται στον μυστικισμό. Αλλά η Βίβλος είναι έτσι όπως δόθηκε, με καθαρές οδηγίες και έχει ό,τι χρειάζεστε σήμερα για μια καλή ζωή. Έτσι λοιπόν η Βίβλος πρέπει να γίνει το θεμέλιο για τον τρόπο σκέψης σας και την ζωή σας. Το ερώτημα είναι αν μπορείς να διαχωρίσεις τις τάσεις από την πνευματικότητα. Γιόγκα σημαίνει να ενώνεις. Η γιόγκα φέρνει το πνευματικό και το σωματικό μαζί. Δεν υπάρχει Ινδουισμός χωρίς την γιόγκα και δεν υπάρχει γιόγκα χωρίς Ινδουισμό, διότι η γιόγκα είναι τμήμα και μέρος του Ινδουισμού. Άρα δεν μπορείς πραγματικά να διαχωρίσεις την γιόγκα από τον Ινδουισμό. Πιστεύω πως οποιοδήποτε μπορεί να κάνει γιόγκα, είτε είναι χριστιανός ή είναι Ινδουιστής. Η κουλτούρα της Δύσεως έχει αφομοιώσει ανατολίτικες ιδέες και έχει γίνει πολύ περισσότερο ανοιχτή στην ιδέα του διαλογισμού. Η Ινδική φιλοσοφία πιστεύει πως ο Θεός περιοριζόμενος είναι ο άνθρωπος και ο άνθρωπος επεκτηνόμενος είναι ο Θεός. Η γιόγκα ήρθε στην Αμερική και όπως με τόσα άλλα πράγματα που ήρθαν στην Αμερική, εμείς στη Δύση την ενσωματώσαμε στην καθημερινή μας χρήση και πρακτική. Πήραμε την πρακτική μας όχι απλά από μια πρακτική προσευχής και διαλογισμού. Πήραμε την πρακτική μας και την κάναμε λατρεία. Εμπειρία λατρείας που είναι καινούρια και διαφορετική και απευθύνεται στους ανθρώπους της κοινότητας που βαρέθηκαν με την παραδοσιακή εκκλησία. Πολλοί χριστιανοί σήμερα, ειδικά στην Δύση, πιστεύουν πως μπορούν να εφαρμόζουν γιόγκα χωρίς να εισέρχονται στην πνευματικότητα του Ινδουισμού, αλλά προσπαθώντας να συνδυάσουν δύο αντίθετες θρησκείες, τον Ινδουισμό και τον Χριστιανισμό, ή προσπαθώντας να συνδυάσουν το όνομα του Ιησού με ένα Ινδικό μάντρα, αυτό πιστεύω είναι πολύ επικίνδυνο. Είναι σαν να λέει κάποιος, θα λάβω τον άρτο και τον ίνο της Θείας Κοινωνίας, αλλά κατά την διάρκεια της Θείας Μεταλήψεως δεν θα σκεφτώ τον Ιησού, αλλά θα επικεντρωθώ στον Κρίσνα. Είναι κάτι παρόμοιο. Αλλά ο Κρίσνα ουδέποτε είπε να λάβω Θεία Μετάληψη. Ο Ιησούς είπε να το κάνω αυτό. Μία κλασική ανατολική θέση ήρθε με τα κύματα της εισβολής των Σουάμις στη δεκαετία του 50 και του 60, αλλά αυτό συνεχίστηκε και στη δεκαετία του 80 από τον Θιβετιανικό Βουδισμό. Ο Δαλάη Λάμα δηλαδή απετέλεσε την κεφαλή της ανατολικής πνευματικότητας, η οποία επανασχεδιάστηκε για τον Αμερικανό καταναλωτή. Ο Ντέσα Κατσάρ ήρθε στις ΗΠΑ και θα δίδασκε τους Αμερικανούς σανσκριτική ψαλμοδία. Όταν κοίταξε το ακροατήριο, συνειδητοποίησε πως αυτή ήταν αμερικανική γιόγκα που μιλούσε σε δυτικούς. Αυτή είναι τώρα η δική σας γιόγκα. Την και κάντε την ό,τι θέλετε. Έχουμε τον κόσμο της δυναμοδιανοητικής, της ψυχικής ανάπτυξης, της θεραπείας Reiki, της θρησκείας της γης των Ιθαγενών, την αστρολογία, τον ψυχολογισμό, τον διαλογισμό γιόγκα. Χρησιμοποιούμε ένα δυτικό τύπο γιόγκα και τον συνδυάζουμε με τις χριστιανικές πνευματικές πρακτικές μας. Η τροφή. Το φως του Χριστού που καίει μέσα στον κάθε ένα από εμάς. Αισθανθείτε την ανιδιοτελή αγάπη του Θεού. Όλα αυτά τα πράγματα είναι σαν ένα είδος κοκτέιλ που αναδύθηκε στην Δύση ερχόμενο από την Ανατολή και αναμίχθηκε μέσα από όλα τα γυναικεία περιοδικά, την τηλεόραση, τις κινηματογραφικές ταινίες. Είναι σε κάθε γωνιά και σε κάθε πόλη. Και όλα γίνονται ελαθρέα φυσικά. Είμαστε πραγματικά ένα υβρίδιο. Δεν έχω δει και δεν γνωρίζω αν υπάρχει άλλη τάξη σαν τη δική μας, διότι ελκύω από όλους τους διαφορετικούς δασκάλους και τις αντιλήψεις όχι μόνο της γιόγκα, αλλά και της δικής μου παράδοσης της πίστεως. Είναι εκπληκτική η σφοδρότητα με την οποία αυτή η νέα κοσμοθέαση έχει παρασύρει τους ανθρώπους. Και είναι εκτός ελέγχου. Το άλογο έχει ορμήσει. Ο Ιησούς προειδοποίησε πως θα υπάρξουν ψευδείς πνευματικοί δάσκαλοι πριν επιστρέψει και η Βίβλος λέει πως στις τελευταίες μέρες θα υπάρξει μια απομάκρυνση των χριστιανών από την Βίβλο. Λέει πως θα υπάρξει αποστασία όταν πνεύματα ασέλγειας θα πλανήσουν και θα εξαπατήσουν με κύβδηλα δόγματα και ψευδολόγο διαφθορά. Ο διαλογισμός της γιόγκα είναι μία από τις χιλιάδες εσφαλμένες σοφίες που υπάρχουν σήμερα. Η πιο ύπουλη όμως υπονόμευση είναι η παραπλάνηση μέσα στην Εκκλησία, με τα ίδια της τα μέλη να χειραγωγούν και να αντιστρέφουν το Λόγο του Θεού, τις χριστιανικές παραδόσεις και το έργο του Ιησού.
υποστηρίζοντας πως οι στάσεις της γιόγκα είναι το ίδιο με το ότι έκανε ο Ιησούς, δίνοντας το σώμα του για τις αμαρτίες του κόσμου. Η χριστιανική παράδοση της πίστης έχει τρομερή παράδοση στον διαλογισμό, στην προσευχή. Αυτό έγινε με έναν τρόπο προδιαλογισμού ενώπιον της παρουσίας του Θεού, αλλά χρησιμοποιώντας το σώμα μας. Στη χριστιανική θεολογία αυτό το βλέπουμε με τον Χριστό που έδωσε και χρησιμοποίησε το σώμα του εδώ στη γη, δίνοντας το σώμα του για εμάς. Είναι τόσο συμβατό αυτό που κάνουμε στην πρακτική της γιόγκα με αυτό που καταλαβαίνουμε για τον Ιησού, τη ζωή του και την ενορία του εδώ στη γη. Η Vishva Hindu Parishad, η μεγαλύτερη ιεραποστολική οργάνωση της Ινδίας, εξαπέλυσε μια φιλόδοξη ιεραποστολική προσπάθεια το 1979 στο Αλαχαμπάντ της Ινδίας. Στο δεύτερο παγκόσμιο συνέδριο για τον Ινδουισμό, στο οποίο προσήλθαν περίπου 76.000 αντιπρόσωποι από όλο τον κόσμο, ένας από τους ομιλητές ανακοίνωσε τα εξής: «Η αποστολή μας στην Δύση έχει στεφθεί με φανταστική επιτυχία. Ο Ινδουισμός γίνεται κυρίαρχη παγκόσμια θρησκεία και το τέλος του χριστιανισμού είναι κοντά». Οι δάσκαλοι της γιόγκα στην Δύση έχουν γίνει κυριότεροι ιεραπόστολοι του Ινδουισμού και αριθμούν περί τους 70.000 σε περισσότερες από 20.000 τοποθεσίες ανά την Αμερική, διδάσκοντας έναν αριθμό φανατικών της ευληγησίας που υπολογίζεται σε 35 με 40 εκατομμύρια και πολλούς άλλους που υποστηρίζουν πως οι διανοητικές και σωματικές ασκήσεις και τεχνικές αναπνοής είναι ολοκληρωμένες συνταγές για την υγεία κάποιου και επιτυγχάνουν από θεραπεία μέχρι την συσφίξη των άκρων. Η γιόγκα βιώνει μια αναγέννηση παγκοσμίως και είναι μια βιομηχανία κέρδους των 27 δισεκατομμυρίων δολαρίων που προσφέρει μείωση του άγχους και της κούρασης, ωφέλεια στην συγκέντρωση και ενδυναμώνει την αυτοπεποίθηση σε έγκυες γυναίκες, επιχειρηματίες και ηλικιωμένους. Προωθείται σε προγράμματα νοσοκομείων ως εναλλακτική μέθοδος θεραπείας και υποστηρίζει πως μειώνει την πίεση του αίματος και ωφελεί την καρδιά. Το διαδικτυακό κατάστημα Target προσφέρει 4.235 προϊόντα της γιόγκα και η ιστοσελίδα των πολυκαταστημάτων Walmart προσφέρει 999 προϊόντα. Μία απλή έρευνα στο site της Amazon για βιβλία της γιόγκα δίνει 18.700 αποτελέσματα και η Google παραθέτει σχεδόν 32 εκατομμύρια, κάνοντας την αρχαία φιλοσοφία της ινδικής γιόγκα μέρος της ευρύτερης δυτικής κουλτούρας. Η Hatha Yoga διδάσκεται στο ίδρυμα YMCA και YWCA σαν γυμναστική παιδεία, προσαρμοσμένη στα λεγόμενα κέντρα υγιεινής ως τεχνικές χαλάρωσης και παρουσιάζεται στην τηλεόραση για τους ίδιους ακριβώς λόγους. Η Nike, η HBO, η Forbes, η Apple και δεκάδες άλλες εταιρείες θεωρούν το διαλογισμό της γιόγκα αρκετά σημαντικό ώστε να προσφέρουν δωρεάν μαθήματα στους υπαλλήλους τους. Το περιοδικό Newsweek ανέφερε πως τα μαθήματα της γιόγκα έχουν ζήτηση στα διάφορα αστικά κέντρα υγιεινής ανά την επικράτεια. Καθώς η πρακτική της γιόγκα έχει τυποποιηθεί, ένα νέο είδος χριστιανικής γιόγκα και πνευματικού είδους αεροβικής και εναλλακτικών τεχνικών πακεταρισμένα με χριστιανική ορολογία έχουν φυτρώσει σε ολόκληρο το αμερικανικό έθνος. Κάποτε παρουσιαζόμενοι από τον χριστιανισμό σαν ιδωλολατρικό εισαγόμενο από την Ανατολή και ως ταμπού για την Εκκλησία, σήμερα η πρακτική της γιόγκα παρουσιάζεται ως αγαθή και προσφέρεται σε μαθήματα γυμναστικής λατρείας ή σε μαθήματα χριστιανικής γιόγκα. Μια φιλόδοξη χριστιανική συνείδηση έχει περιτυλιχθεί με μια βασική ινδουιστική γιόγκα συνείδηση χρησιμοποιώντας κινήσεις της γιόγκα, στάσεις, συγκέντρωση αναπνοής και επαναληπτική προσευχή που συνδυάζεται με χριστιανικά θέματα, μουσική, προσευχές και λατρεία ή βιβλικές γραφές και βιβλικά ονόματα. Ο Τόμας Κίρινγκ στο βιβλίο του «Ανοιχτό μυαλό, ανοιχτή καρδιά» επαναονομάζει τεχνικές του ανατολικού διαλογισμού ως κεντρικές, σκεπτικιστικές προσευχές ή μεταμόρφωση σε Χριστό. Γράφει: «Αυτός ο βασικός πυρήνας της καλοσύνης είναι ικανός για περιόριστη ανάπτυξη και όντως της μεταμόρφωσης κάποιου σε Χριστό και της θεοποίησής του». Σημαντικοί χριστιανοί εκδότες προωθούν υπεράριθμα βιβλία και βίντεο με γιόγκα για χριστιανούς, αναμειγνύοντας μεθόδους αναπνοής και τεχνικές διαλογισμού, υποσχόμενη βελτίωση για μια συγκεντρωμένη ζωή προσευχής και ενδυναμωμένου χριστιανικού βίου. Αγνοώντας τους συναισθηματικούς κινδύνους που εγκυμονούν από την ενασχόληση με τον αποκρυφισμό
για παραψυχολογικές βλάβες που σχετίζονται με την έγερση του ερπετού και ψηφώντας συμβουλικές προειδοποιήσεις για την απομάκρυνση από τον παγανισμό. Ένας αυξανόμενος αριθμός ενωριών και εκκλησιαστικών ηγετών προσφέρουν αναμειγμένα μυστικιστικά και νεοεποχήτικα προγράμματα στις κοινότητές τους. Έχουμε ένα μάθημα της γιόγκα κάθε Σάββατο στην παραλία, το οποίο κάνουμε για να χορηγήσουμε την έρευνα κατά του καρκίνου. Από τις δύο εκκλησίες που ξεκινήσαμε, επεκταθήκαμε σε 14 ακόμα και αυτό όλο και μεγαλώνει. Συνεχίζοντας, έχουμε 14 συνεργάτες που πηγαίνουν σε αυτές τις ενορίες, φέρνοντας τις χριστιανικές πρακτικές της γιόγκα προσευχής στις συνεδρίες που οι άνθρωποι έρχονται για τη λατρεία. Ο κλασικός Ινδουισμός δεν ήταν ιεραποστολικά συμπεριφερόμενος υπό την έννοια ότι η πνευματικότητα της γιόγκα είναι μέρος της ιδέας πως κάποιος επιτυγχάνει τη δική του σωτηρία αναγνωρίζοντας πως το άτομο είναι Θεός. Μέσα σε αυτή την προσωπική συνειδητοποίηση, ο διαλογιζόμενος μπορεί να συντομεύσει τους κύκλους της μετενσαρκώσεως, αλλά δεν πηγαίνει έξω για να προσιλητήσει. Όταν οι Βρετανοί κυβερνούσαν την Ινδία, εισήγαγαν την ιδέα της προσφοράς στην κοινότητα με την παροχή νοσοκομείων και σχολείων, μια ιδέα που αντικρούει το πιστεύω του Ινδουισμού για το κάρμα. Η θεωρία του κάρμα λέει πως τα βάσανα και τα δεινά που κάποιος υπομένει σε αυτή τη ζωή έχουν να κάνουν με ό,τι έχει γίνει σε προηγούμενες ζωές. Άρα, βοηθώντας μέσω φαρμάκων, θεραπείων και εκπαίδευσης, είναι μια απόπειρα να πειραχθεί το κάρμα κάποιου. Στην Ινδία σήμερα υπάρχουν πολλά προγράμματα κοινοτικής υποστήριξης επηρεασμένα από το βιβλικό μοντέλο της βοήθειας προς τις χείρες, τα ορφανά και όσους έχουν ανάγκη. Μέρος της νέας στρατηγικής του Ινδουισμού είναι να εμπορεύεται τη γιόγκα σαν ένα πρόγραμμα προσωπικής συνειδητοποίησης που μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματα της ζωής. Οι δάσκαλοι της γιόγκα στη Δύση δεν είναι οι μόνοι ιεραπόστολοι του Ινδουισμού. Επιχειρήσεις, νοσοκομεία και εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις που δεν θα σκέφτονταν ποτέ να προωθήσουν βιβλικές μελέτες ή χριστιανικές αξίες σαν θετικές εναλλακτικές στους χώρους εργασίας είναι οι επιθετικοί ιεραπόστολοι του ανατολικού μυστικισμού σήμερα. Έχουμε πάρει μια όμορφη πρακτική και την έχουμε εισάγει στον τρόπο ζωής μας. Ένας τρόπος ζωής για πολλούς ανθρώπους σε αυτήν την χώρα είναι ο χριστιανισμός. Εάν οι πραγματικοί Ινδουιστές μάθουν πως οι δυτικοί εφαρμόζουν γιόγκα μόνο για σωματική ευληγησία, αυτό θα αποτελούσε μια μεγάλη προσβολή για αυτούς, διότι η γιόγκα είναι μόνο για πνευματική πειθαρχία στον Ινδουισμό. Αυτή η γενιά αναζητά να διεκδικήσει κάποια από τη χριστιανική πνευματικότητα που δεν έχουμε χρησιμοποιήσει πρόσφατα, για να φέρει το σώμα στη λατρεία και όχι μόνο σαν φιλοσοφική πρακτική θεολογίας, αλλά για να φέρει τα μυαλά και τα σώματά μας στη λατρεία, στη χριστιανική μας παράδοση. Άρα δεν είναι κάτι καινούριο, απλά επαναδιεκδικείται. Μη διεισμός σημαίνει πως δεν υπάρχει αντίληψη της απόλυτης αλήθειας, που σημαίνει δηλαδή πως δεν υπάρχει θεώρηση του καλού και του κακού. Πολλοί άνθρωποι δεν πιστεύουν στην ιδέα της αμαρτίας σήμερα. Ακόμα και στη Δύση σήμερα, πολλοί άνθρωποι δεν πιστεύουν πως ο Σατανάς είναι ένα πρόσωπο. Αλλά πολλοί άνθρωποι πιστεύουν πως είναι μία μόνο δύναμη, απλά μία δύναμη. Άρα στην αντίληψη του μη διεισμού σήμερα, ειδικά στη νέα γενιά, δεν έχουν οι άνθρωποι καμία ιδέα του λάθους και του σωστού. Άρα ακολουθούν οτιδήποτε τους εμπνέουν τα ένστικτά τους να κάνουν. Όταν εφάρμοζα ανατολικό μυστικισμό, η αμαρτία δεν λαμβάνονταν ποτέ σοβαρά υπόψη. Θυμάμαι πως όταν ο Ινδουισμός και ο Βουδισμός προσαρμόστηκαν για τον Αμερικανό καταναλωτή, άφησαν την ιδέα της αμαρτίας και πώς αυτή ταρακουνά την πνευματική σου ζωή. Και φυσικά μέχρι να επιστρέψω στην Δύση, η ιδέα της αμαρτίας είχε εξοδελιστεί. Πιστεύω ότι άμα είμαστε ομάδα ειλικρινείς θα παραδεχτούμε ότι όλοι μας έχουμε ατέλειες και θα αναγνωρίσουμε ότι κατά κάποιο τρόπο είμαστε αποκομμένοι από τον Θεό, αλλά αντί να βασιζόμαστε πάνω στην κατεύθυνση του Θεού για να διορθώσουμε την κακή μας ρύθμιση, εμείς έχουμε την τάση να τη διορθώσουμε από μόνοι μας, βασιζόμενοι στις προσωπικές μας ελπίδες, όποιες και αν είναι, βασιζόμενοι στην ψυχολογία, την εκλογήκευση ή οποιαδήποτε πνευματική τεχνική. Πάντα ήθελα να αλλάξω. Σαν νέος άνθρωπος, όταν ξεκίνησα αυτή την αναζήτηση, πάντοτε γνώριζα πως η διάθεσή μου ήταν πεσμένη, είχα την τάση να μην έχω υπομονή. Δεν το θεωρούσα αυτό ως αμαρτία, αλλά ουσιαστικά αυτό ήταν.
Και η αναζήτησή μου κατά ένα μεγάλο μέρος είχε να κάνει με το γεγονός πως προσπαθούσα να ελευθερωθώ από τις συμπεριφορές και από την ανατροφή που είχα και ουσιαστικά με επηρέαζε. Αμφότερες οι Ινδουιστικές και Χριστιανικές διδασκαλίες παραδέχονται πως οι ελλείψεις του ανθρώπου είναι πολλές. Φέρνουν τελικά τον θάνατο, τον αποχωρισμό από τον Θεό. Η Βίβλος λέει: Τα γάρο ψώνια της αμαρτίας, θάνατος εστίν. Οι Ινδουιστές λένε πως η άγνοια φέρνει διαχωρισμό. Η Βίβλος λέει πως για την προσωπική αμαρτία ο Θεός προσέφερε τον Υιό Του σαν γέφυρα για τον Θεό και την αιωνιότητα. Η Γιόγκα λέει πως είναι η άγνοια του θεϊκού εαυτού και προσφέρει τεχνικές εναλλαγής της διάνοιας, οι οποίες προσφέρουν διαφώτιση για να φέρει απελευθέρωση αυτής της ζωής και αναβολή του θανάτου μέσω της ενσάρκωσης. Όταν έμαθα για τις βασικές αρχές του χριστιανισμού, είδα στη Βίβλο για πρώτη φορά καθαρά και συγκεκριμένα την δύναμη και τις καταστρεπτικές συνέπειες της αμαρτίας. Ήταν σχεδόν μέρος της δυνάμεις του Αγίου Πνεύματος που με οδήγησε στην αναγνώριση του πώς οι ελλείψεις και οι δεσμεύσεις μου, η συμπεριφορά μου που προσέβαλε τον Θεό, προκαλούσε τον σκοτισμό της διανοίας μου και η πόνη της ανθρώπινης καταστάσεως που υπέφερα και ήθελα τόσο πολύ να απελευθερωθώ από αυτήν, απεδείχθηκε τελικά πως μόνο ο Ιησούς Χριστός μπορούσε να με απελευθερώσει. Έτσι λοιπόν στην Ανατολική παράδοση σήμερα η αμαρτία παραγωνίζεται. Στον χριστιανισμό θεωρείται ως το μόνο πράγμα που υπάρχει ανάμεσα σε εμάς και στις ευλογίες του Θεού. Ο Πόντιτ Μότιλάλ Νεϊρού, ένας από τους μεγάλους Ινδούς φιλόσοφους και αυθεντίας στη γιόγκα, λέει: Ο σκοπός της γιόγκα είναι να συνειδητοποιήσει την απελευθέρωση από την ανθρώπινη κατάσταση. Για να επιτύχει αυτή την απελευθέρωση, έχουν επινοηθεί ψυχολογικές, σωματικές, διανοητικές και μυστικιστικές μέθοδοι. Όλες αυτές οι μέθοδοι είναι αντικοινωνικές, υπό την έννοια ότι η γιόγκα περιγράφει ένα τρόπο ζωής που λέει πως αυτή τη θνητή ζωή δεν αξίζει να τη ζεις. Η γιόγκα έχει σαν σκοπό να απελευθερώσει την ψυχή από το σώμα σου, διότι στον Ινδουισμό το σώμα σου είναι μάγια, δηλαδή μία ψευδέστηση, και η ψυχή είναι παγιδευμένη στο σώμα σου. Άρα η γιόγκα έχει σαν σκοπό να απελευθερώσει την ψυχή από το σώμα. Άρα ποιοι εξασκούν την γιόγκα? Οι άνθρωποι που ανήκουν στην Ινδουιστική φιλοσοφία και το πιστεύουν αυτό. Και για να μπορέσουν στα τελευταία χρόνια της ζωής να αποκτήσουν ένα καλό κάρμα, εφαρμόζουν γιόγκα για να μπορέσει η ψυχή τους να απελευθερωθεί. Άρα θέλουν να δουν το τέλος αυτής της ζωής σαν προετοιμασία για την επόμενη και για να έχουν μια καλύτερη μετανσάρκωση. Όσο και αν η γιόγκα έχει πακεταριστεί σαν ένα πρόγραμμα για καλύτερη ζωή, η βασική φιλοσοφική της θεμελίωση είναι να προετοιμάσει κάποιον για το θάνατο που οι Ινδουιστές δεν τον βλέπουν σαν το τελικό στάδιο, αλλά μάλλον σαν μια προσωρινή καθυστέρηση στα συνεχή ταξίδια της ζωής. Ο Γκάντι αποκαλούσε τη μετενσάρκωση σαν ένα ατελείωτο κύκλο φυλάκισης. Η σωτηρία στο βιβλικό περιεχόμενο έχει να κάνει με τις χώρες των αμαρτιών. Ενώ στο σύνολο των Ινδουιστικών διδασκαλιών αποδίδεται η ίδια λέξη με τελείως διαφορετικό νόημα. Αυτή είναι η απελευθέρωση από το Πουναρτζάμα. Το Πουναρτζάμα είναι η θεολογία του συνόλου των Ινδουιστικών διδασκαλιών, όπου η ψυχή είναι αιώνια και λαμβάνει σώματα το ένα μετά το άλλο. Γεννιούνται, περνούν μέσα από την ζωή και έπειτα πεθαίνουν. Αναγεννώνται με ένα διαφορετικό σώμα, όχι απαραίτητα ανθρώπινο, όχι απαραίτητα ενός ζωντανού όντως. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο ερμηνεύουν τη θεολογία του συνόλου των Ινδουιστικών διδασκαλιών. Το πως δηλαδή ο δημιουργός είναι η δημιουργία και η δημιουργία είναι ο δημιουργός. Δεν υπάρχει διαφοροποίηση ανάμεσα στο δημιουργό και τη δημιουργία. Άρα κάθε πλάσμα είναι μια θεότητα για τον Ινδό. Πίστευα στη μετενσάρκωση, αλλά κάποιοι άνθρωποι συνήθιζαν να κάνουν αναδρομές στις προηγούμενες ζωές τους. Δεν ήμουν τόσο ενδιαφερόμενη σε αυτό. Αλλά μέρος του θαύματος να είσαι χριστιανός είναι η ανακάλυψη πως έχουμε μία ζωή για να ζήσουμε και αυτή είναι για τον Χριστό. Η ανατολική θεώρηση είναι εγωκεντρική, θεοποιεί τον εαυτό. Το κίνημα της νέας εποχής είναι αποκεντρωμένο στο εγώ, είναι εγωκεντρικό. Ενώ σε αντίθεση η βιβλική άποψη, η αυθεντική βιβλική θεώρηση που πηγάζει από τον Ιησού Χριστό, είναι θεοκεντρική, που είναι μια τεράστια διαφορά. Με άλλα λόγια, αποβλέπουμε στον Θεό. Αποβλέπουμε στο χάσιμο του εγώ, από ό,τι στην θεοποίηση του εγώ. Αποβλέπουμε στην κεχαριτωμένη απώλεια του εγώ, ούτως ώστε να κατανοήσουμε την μεγαλειώδη αλήθεια του Θεού και να γίνει δικιά μας εμπειρικά. Είναι σχεδόν μια αντίθετη έμφαση. Σαν καθηγήτρια του υπερβατικού διαλογισμού, ακόμα ένιωθα μια κενότητα μέσα μου και συγκεκριμένα, όσο πιο πολύ διαλογιζόμουν, τόσο πιο πολύ άδεια ένιωθα.
έμαθα. Το να πηγαίνω βαθιά μέσα μου και να βιώνω το βάθρο της ίδιας μου της ύπαρξης μπορεί να είναι ένα αρκετά μοναχικό μέρος. Είσαι πολύ απομονωμένος. Πηγαίνεις κάτω και αγγίζεις αυτό το επίπεδο του εαυτού σου, το οποίο είναι εσύ και ο εαυτός σου. Και δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Είναι πραγματικά άδειο. Η Βίβλος ξεκάθαρα υποστηρίζει πως δεν υπάρχει κάτι καλό στην καρδιά μας. Η καρδιά μας μπορεί ακόμα και να εξαπατηθεί. Άρα πώς μπορείς να βασίζεσαι στις δικές σου εμπειρίες για ειρήνη και ολοκλήρωση? Η μοναδικότητα της χριστιανοσύνης, η μοναδικότητα του Χριστού, καθώς η σωτηρία προσφέρεται μέσω της χάριτος και όχι μέσω κάποιης διαδικασίας, σωζόμαστε από την διακήρυξη και την δύναμη του Θεού. Όχι μέσα από αιώνες ζώων, όχι μέσα από πειθαρχημένη εξάσκηση χρόνο με το χρόνο, αλλά σωζόμαστε από την χάρη και μόνο, διαμέσου της πίστεως και μόνο, εξαιτίας του Ιησού Χριστού και μόνο. Και ήταν ο Ιησούς Χριστός που κατανάλωσε διαμέσω του εαυτού του και πήρε την αμαρτία πάνω στο Σταυρό, που μας κρατούσε παγιδευμένους από καταβολής κόσμου. Και είναι η διαμέση του Ιησού Χριστού που ο κύκλος αυτός έχει σπάσει. Και ο τρόπος με τον οποίο υποδεχόμαστε τη χάρη του και τη νέα ζωή που έρχεται είναι πως τον αποδεχόμαστε ως Κύριο και Σωτήρα. Όχι περίπου σαν Σωτήρα για να τον προσθέσουμε στις ζωές μας σαν τυχεροφυλακτό, αλλά σαν Άρχοντα τον οποίο πρέπει να υπακούσουμε και να μελετήσουμε τον Λόγο του στην Αγία Γραφή. Αυτό είναι θαυμάσιο, είναι καταπληκτικό, πρόκειται από τη χάρη του και μόνο και μπορώ να το επιβεβαιώσω ο ίδιος, έχοντας 30 χρόνια εμπειρίας στην εναλλακτική. Βλέπετε, μύτης ημάς έστε ο συλλαγωγόν δε της φιλοσοφίας και κενής απάτης κατά την παράδοση των ανθρώπων, κατά τα στοιχεία του κόσμου και ου κατά Χριστόν. Γάρτι ούτι ψευδαπόστολοι, εργάτε δόλοι μετασχηματιζόμενοι εις Αποστόλους Χριστού, και ου θαυμαστών, αυτός γάρος Σατανάς μετασχηματίζεται εις άγγελων φωτός. Ου μέγα ούνι και οι διάκονοι αυτού μετασχηματίζονται ως διάκονοι δικαιοσύνης, όν το τέλος έστε κατά τα έργα αυτών. Yehovah ki hamd ho, Yehovah.